Δηλώσεις από το Καράκας, όπου βρέθηκε για την κηδεία του Ούγκο Τσάβες για το μέλλον της Βενεζουέλας, έκανε στον απεσταλμένο του Euronews ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα συνεχιστεί. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα είναι ρόδινα τα πράγματα για την Βενεζουέλα και για τους λαούς της Λατινικής Αμερικής, διότι η παγκόσμια κρίση αναπόφευκτα θα έχει την επίδρασή της και στις χώρες όπου δεν εφαρμόζονται πολιτικές λιτότητας. Πριν από 14 χρόνια, 6 εκατομμύρια πολίτες εδώ ήταν στη φτώχεια. Σήμερα αυτά τα 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαιώματα, μπορούν να είναι πολίτες όχι μιας δεύτερης κατηγορίας, αλλά ισότιμοι, και αυτή είναι η μεγάλη συνεισφορά του Ούγκο Τσάβες.